Μετά από μια πολύ ωραία διαδικασία κρίθηκε τελικά προφυλακιστέα με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα η 44χρονη Γαλλοαλγερινή, η οποία κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του 57χρονου συντρόφου της κατά τη διάρκεια των κοινών τους διακοπών στο Τζούτσουρα. Σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέα η κατηγορημένη. Η ανάκριση συνεχίζεται βέβαια. Μυστική, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες σε κάθε περίπτωση γιατί είναι μυστική διαδικασία. Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που πρέπει να προσταθούν στην ανάκριση, ιδίως η ιατροδικαστική, η οποία δεν υπάρχει, η οποία θα δείξει τι έγινε, πώς έγινε και αν και σε ποιο βαθμό είχε συμμετοχή η ίδια. Η 44χρονη πέρασε το κατόφλι του ανακριτή στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων περίπου στις 2.30 το μεσημέρι, με την απολογία της να διαρκεί πάνω από 1,5 ώρα. Η ίδια, σύμφωνα με το δικηγόρο της, επιμένει στην αθωότητά της και εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο θάνατο του 57χρονου, εμένοντας τον ισχυρισμό της πως αυτό τραυματίστηκε και πως η ίδια προσπάθησε να τον αποτρέψει αλλά δεν τα κατάφερε. Ήταν αρνητική από την αρχή μέχρι το τέλος της απολογίας στην κατηγορία. Την αρνήθηκε αυτές τις εξαρσίες δηλαδή. Δεν έχει καμία σχέση η ίδια, αυτό μου ζήτησε να μεταφέρω και ότι έκανε κάθε προσπάθεια να τον αποτρέψει από την απόπειρα αυτή που έκανε, ώσπου ο άνθρωπος κατέληξε. Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι ο σύντροφός της είχε προσπαθήσει ξανά στο παρελθόν να βάλει τέλος στη ζωή του και όπως είπε υπάρχουν έγγραφα που το αποδεικνύουν. Είχε ξανακάνει στο παρελθόν απόπειρα, μου το ζήτησε και αυτό, στη Γαλλία για να θέσει τέρμα στη ζωή του, για λόγους προσωπικούς δικούς του. Και βάζει τα προσκομίσει και χαρτιά στην ανάκτηση που θα αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί περί αυτοτραυματισμού του συντρόφου της δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα και της ασκήθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο.